Άννα! Γεια σας, παιδιά! Θυμάστε τη μικρή αδερφή μου, την Άννα? Από τότε που έγινε μέλος της σχολικής ομάδας ποδοσφαίρου, δεν χάνει στιγμή από τις προπονήσεις. Αλλά και στο σπίτι, προπονητής γίνεται ο μπαμπάς. Μάλιστα, πρόσφατα η ομάδα μας νίκησε χάρη στην Άννα. Ήταν η αρχή μιας αξέχαστης εβδομάδας. Ήταν η μέρα του πρώτου φιλικού αγώνα και η Άννα έδωσε τον καλύτερο εαυτό της. Στο τελευταίο λεπτό, με ένα φανταστικό αριστερό σουτ, μας χάρισε τη νίκη! Ήταν κρίμα που ο μπαμπάς δεν ήταν μαζί μας, γιατί έλειπε σε ταξίδι για δουλειές. Όμως, κάποιος από την αντίπαλη ομάδα κλώτσισε την μπάλα τόσο δυνατά που προσγειώθηκε στο χέρι μου. Ευτυχώς με χτύπησε ελαφρά. Έβαλα πάγο και πήγαμε αμέσως σπίτι για να πάρω τη θεραπεία μου. Έτσι, η Άννα δεν μπόρεσε να γιορτάσει τη νίκη της. Ευτυχώς η αιμορραγία δεν ήταν σοβαρή. Είχα μόνο μία μικρή μελανιά. Όμως από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν. Η μαμά μου έδινε όλη της την προσοχή, ο μπαμπάς με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο για να δει τι κάνω και κανείς δεν είχε χρόνο για την Άννα. Ένιωθε παραμελημένη. Φανταστείτε τον ενθουσιασμό της όταν η μαμά συμφώνησε να γιορτάσουμε τη νίκη της στο πάρτι γενεθλίων της σε λίγες μέρες. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε η Άννα. Την ημέρα του πάρτι ήθελε να παίξει με τους φίλους της ποδόσφαιρο στην αυλή. Όμως η μαμά είπε πως ένα επιτραπέζιο είναι καλύτερη ιδέα, επειδή εγώ έχω αιμορροφιλία. Και ενώ έψαχναν στην αποθήκη κάποιο επιτραπέζιο, κάηκε η τούρτα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, τα παιδιά είχαν ήδη αποφασίσει να παίξουν βρικόλακες και κυνηγούς. Ήταν δική μου ιδέα, γιατί τους ανέφερα ότι έχω αιμορροφιλία. Όμως την Άννα δεν άρεσε αυτό το παιχνίδι και δεν έπαιξε μαζί μας. Αργότερα, η Λίλα μου είπε ότι η Άννα είχε στεναχωρηθεί πολύ για αυτές τις αναποδιές. Της είπε μάλιστα ότι για όλα αυτά η αιμορροφιλία μου. Πίστευε ότι επειδή έχω αιμορροφιλία, όλοι ασχολούνται μαζί μου. Φαινόταν ότι τίποτε δεν μπορούσε να την κάνει να νιώσει καλύτερα. Και τότε. Έκπληξη! Ο μπαμπάς επέστρεψε νωρίτερα. Όμως η Άννα νόμιζε ότι ήρθε για να δει εμένα. Εκείνη τη στιγμή είπε στους γονείς μας πως πραγματικά αισθανόταν. Ότι ένιωθε πως αγαπούσαν εμένα περισσότερο από εκείνη. Φυσικά και οι δύο της εξήγησαν ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Της είπαν ότι λόγω της αιμορροφιλίας, μερικές φορές χρειάζομαι περισσότερο την προσοχή και τη φροντίδα τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με αγαπούν περισσότερο από εκείνη. Μέσα από τη συζήτηση, η Άννα κατάλαβε ότι πολλά αδέρφια παιδιών με αιμορροφιλία μπορεί να νιώθουν όπως εκείνη. Αυτά τα συναισθήματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Όταν όμως μιλάμε ανοιχτά για αυτά στους γονείς μας, όλα μπορούν να διορθωθούν. Η Άννα αισθάνθηκε αμέσως πολύ καλύτερα. Χάρηκα πολύ που την είδα να χαμογελά και πάλι. Έπρεπε να βλέπατε τη χαρά της όταν της έδωσα το δώρο της. Φόρεσε αμέσως τη φανέλα της και πήγαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Video games ποδοσφαίρου φυσικά. Σε αυτά είμαι πρωταθλητής. Φίλοι μου, εάν έχετε και εσείς αδέρφια, σας προτείνω να μοιραστείτε μαζί τους αυτό το βίντεο. Τι λέτε?